είναι το εξωφρενικά σημαντικό podcast με τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Ένα εξωφρενικά σημαντικό, σημαντικά εξωφρενικό podcast από την καρδιά του Αγίου Ελευθερίου για όλους εσάς και όλες εσέ. Φίλε και φίλοι, γεια σας. Εδώ είμαστε πάλι. Πάλι με ένα σπιτίσιο podcast. Έτσι θα είναι τα αυτά που μας έχουν μείνει για το τέλος χρονιάς. Να σας πω προκαταβολικά ότι υπάρχει περίπτωση να μην προλάβω να έχω έτοιμο και το τελευταίο, το τέταρτο που σας είχα υποσχεθεί για με μετά best of πριν τελειώσει το, το έτος. Θα το προσπαθήσω, είναι θέμα timing και upload του, του podcast, οπότε αν δεν τα καταφέρω είχα σκοπό να το κάνω, ευελπιστώ ότι αν δεν τα καταφέρω θα έχω... Θα το έχω νωρί στη χρονιά, οπότε θα μετράει. Δεν ξέρω για τη νέα χρονιά. Δεν ξέρω. Δεν, πραγματικά δεν ξέρω. Ε, λοιπόν, είμαστε εδώ. Σήμερα θα πάμε με τα καλύτερα video games χρονιάς. Η ε, τουλάχιστον πιο σωστά, για, για, γιατί δεν είναι τα καλύτερα, τα best of, και, και ξεχνάω συνέχεια να το τονίσω αυτό, ή μάλλον το τονίζω πολύ λίγο, ε, είναι αυτά τα οποία είδα και αγάπησα περισσότερο. Είτε μιλάμε για βιβλία, είτε μιλάμε για ταινίε, όπω έχουμε πει στα δύο προηγούμενα podcast, είτε τώρα για τα video games, είναι πράγματα τα οποία έχω αγαπήσει περισσότερο. Στην περίπτωση δε των video games, έχω να σα πω, είναι αυτά που πρόλαβα να παίξω. Γιατί, καλό-κακό, ασχολούμαι με αρκετά πράγματα, τα video games είναι πράγματα τα οποία ε, απαιτούν ένα σημαντικό κομμάτι του χρόνου σου, ειδικά, ειδικά με, ε, με, κάποια παιχνίδια τα οποία είναι triple ε, A, δηλαδή μεγάλες κυκλοφορίες και προσπαθούν να κρατήσουν όσο μπορούν τον παίκτη, τον, τον παίκτη την παίκτρια ε, στο παιχνίδι, οπότε ε, να σας πω ότι θα αναφέρω μόνο τα παιχνίδια τα οποία πρόλαβα να παίξω. Δηλαδή, για παράδειγμα, λείπει τελείω το Alan Wake 2, το οποίο δεν έχω προλάβει να το παίξω. Είναι ε, στις top θέσεις των περισσότερων λιστών για το τέλος της χρονιάς. Εγώ προσωπικά δεν έχω προλάβει να παίξω το Alan Wake. Φαίνεται καταπληκτικό. Ε, λογικά θα το πιάσω κάποια στιγμή μέσα στο 2024. Λοιπόν, να σας πω επίσης για μερικά παιδιά που μου στείλατε μηνύματα στο Instagram και στο Facebook. Έχετε απόλυτο δίκιο για τις ταινίε. Ξέχασα το Quiet Girl. Ντροπή και έσχος. Ε, το λάτρεψα το, το Quiet Girl. Η αλήθεια είναι αυτή και ήταν μια, μια ταινία από τις αγαπημένες μου ίσως και νομίζω μια από τις πιο αγαπημένες μου ταινίες από αυτές που δεν είχα υπολογίσει ποτέ Α, ε, αν και θεωρητικά αν δεν κάνω λάθος το 22 δεν είναι το Quiet girl, κάνω λάθος εγώ ε, η το 23 τέλος πάντων δεν ξέρω, ναι όχι, κυκλοφόρησε το, στις αρχές του 23 ουσιαστικά, ναι. Οκ, okay, ναι. Εντάξει, ναι, ναι. Λάθο δικό μου. Ε, ωραία, ναι, το ξέχασα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι μια καταπληκτική ταινία. Είναι έσχο που το ξέχασα. Αλλά τι να κάνω. Ένα μυαλό έχω ε, και that's it. Λοιπόν, ε, να ξεκινήσουμε λίγο με τα παιχνίδια. Να το πάω λίγο ανάποδα. Ε, να ξεκινήσω με τα εύκολα, με αυτά τα οποία περιμένετε. Δηλαδή, να ξεκινήσω με το Marvel Spider-Man 2, το οποίο ασφαλώ είναι ένα από τα πιο πολύ συζητημένα παιχνίδια τη χρονιά και σίγουρα έχει, το έχουν ακούσει και άνθρωποι που δεν ασχολούνται καθόλου με τα video games. Γιατί καλώ ή ε, το Spider-Man 2 και τα προηγούμενα Spider-Man, τα παιχνίδια τη Insomniac, φημίζονται και για το πάρα, πάρα πολύ καλό storytelling του, το οποίο το βάζει επί ίση με τις καλύτερες ταινίες υπερηρώων που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν εκεί έξω. Σε μία μαύρη χρονιά για την Marvel, ούτω ή άλλως όσο έχει να κάνει με τον αντίκτυπο των ταινιών της στην μεγάλη οθόνη και στην μικρή οθόνη, το Spider-Man 2 της Insomniac έρχεται να συμπληρώσει και το κενό το οποίο δεν γέμισαν οι ταινίες της Marvel, προσφέροντάς μας ένα παιχνίδι το οποίο από άποψη σενάριου έχει ένα πάρα πολύ καλό pacing. Ε, ναι, οκ, okay, υπάρχουν και κριτικέ ότι είναι μια από τα ίδια με τα άλλα δύο και ότι ουσιαστικά η Insomniac δεν προχωράει καθόλου. Αλλά νομίζω ότι εδώ ισχύει απόλυτα το if it ain't broke, don't fix it. Δηλαδή, άμα δεν, έχει, δεν είναι κάτι χαλασμένο, γιατί να το φτιάξει. Ε, Κυρίω γιατί όταν έρθει. Ε, Όπω έρχεσαι σε μια ταινία franchise, δηλαδή. Όταν έρθει σε μια ταινία franchise, επί τη ουσία δεν θέλει να δει απαραίτητα κάτι 100% καινούριο. Θέλει όμω να δει μια πιστική συνέχεια μια ιστορία. Ε, οπότε, για παράδειγμα. Δεν βρίσκω ποτέ το λόγο που κάποιο ή κάποια θα έρθει σε ένα franchise στην τρίτη-τέταρτη ταινία και θα περιμένει να τον κερδίσει, γιατί πάρα πολύ απλά όταν έχει αφήσει πίσω σου ένα σημαντικό κομμάτι τη ιστορία, είναι πάντα δύσκολο να συνδεθεί τόσο ε, απόλυτα με του χαρακτήρε όπω ο κόσμο ο οποίο έχει ακολουθήσει την ιστορία αυτή από την αρχή. Αυτό αφορά τα βιβλία, αυτό αφορά τα κόμιξ, αυτό αφορά τα video games, ασφαλώ, αυτό αφορά τι ταινίε, αυτό αφορά τα πάντα. Ότι όταν πιάνουμε μια ιστορία, μια εξέλιξη, κάτι στη μέση, πάντα θα έχουμε κάποια κενά. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Επομένω, για του νέου παίκτε και τι παίκτριε και τα παίκτα. Τα players, τέλο πάντων. οι οποίοι, τα οποία ήρθαν τώρα στο παιχνίδι του Spider-Man 2, προφανώ ίσω του φαίνεται λίγο flat. Αλλά για εμά που παρακολουθούμε το παιχνίδι από την αρχή, είναι μια εξαιρετική εξέλιξη στι ιστορίε των ηρών του Peter Parker, του Miles Morales, τη Mary Jane Watson, ε, έχουμε και την είσοδο του Χάρι Οσμπορν, του Ιου, του σπουδαίου ε, χαρακτήρα του Νόρμαν Οσμπορν. Ο Νόρμαν Οσμπορν εδώ για την ώρα δεν παίζει ένα τόσο σημαντικό ρόλο. Είναι behind the scenes ουσιαστικότερα ή τέλο πάντων ε, ένας περισσότερο ε, background χαρακτήρας ο οποίος όμως κινεί αρκετά νήματα στον κόσμο του ανθρώπου αράχνη. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ε, ε, πλέον κινούμαστε σε μια πολύ μεγαλύτερη ε, Νέα Υόρκη και αυτό πάντα είναι θετικό, ε, τουλάχιστον για μένα που την αγαπάω την Νέα Υόρκη και ε, ε, μας βάζει και στη, στην ιστορία του Venom. Να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι αυτό που κάνει πάρα πολύ καλά η το, Στο το, το οποίο έχει αποτύχει παταγωδός πολλές φορές το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel είναι ότι έχει καταφέρει να πάρει ιστορίες, χαρακτήρες και εξελίξεις που τις γνωρίζαμε από το σύμπαν της Marvel και να τις φέρει στα δεδομένα του δικού της σύμπαντος. Δηλαδή το σύμπαν του Spider-Man ε, το οποίο έχει φτιάξει τη Somniac δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το σύμπαν των κόμιξ ή με το σύμπαν των ταινιών. Όμως καταφέρνει και φέρνει χαρακτήρες και εξελίξεις που τις γνωρίζουμε από τα κόμικ, που τις γνωρίζουμε από τις ταινίες με ένα δικό της τρόπο. Και αυτό αποδεικνύει και την αρτιότητα της, ε, του σενάριου το οποίο ε, υπάρχει πίσω από τη δράση του παιχνιδιού. Λοιπόν, για το Baldur's Gate 3 δεν έχω να πω κάτι, έχω μιλήσει επαρκώς σε διάφορες πλατφόρμες και σε αυτό το podcast για το Baldur's Gate, είναι ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Ε, θεωρώ ότι είναι ένα ε, παιχνίδι, ένα πρόπερτι, μια κατασκευή, μια δημιουργία της Larian Studios που καταφέρνει να έχει μέσα κάτι για όλους ε, και αυτό το λέω γιατί είναι σημαντικό όταν μιλάμε για μέσα τα οποία ενδεχομένως ε, Πολλοί κόσμος δεν καταναλώνει. αυτό αφορά και τα βιβλία. Έτσι. Υπάρχει κόσμο, α πούμε, που δεν διαβάζει τόσα βιβλία ή δεν διαβάζει κόμικ και οτιδήποτε άλλο. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να φέρνουν κόσμο που υπό άλλε συνθήκε δεν θα συμμετείχε ε, σε αυτό το μέσο, σε, αυτό το, σε αυτή την έκφραση, ε, την καλλιτεχνική έκφραση. Το Baldur's Gate 3 είναι ένα τέτοιο παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ φαν. Ε, υπάρχουν. Πάρα πολλοί τρόποι να εισάγει έναν χαρακτήρα όσο πιο κοντά στα δικά σου θέλω και στι δικέ σου ανάγκε. Ε, μπορεί να παιχτεί με ένα τόνο διαφορετικού τρόπου. Ε, μπορεί να ε, αφορά έναν άνθρωπο ο οποίο παίζει με action style, μπορεί να να, να αφορά έναν άνθρωπο ο οποίο παίζει με πάρα πολύ διάλογο, ε, με deception, με με MM. με. Γενικότερα θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο ε, εάν δεν έχει παίξει ποτέ ένα ε, RPG, ε, ένα role-playing game, ε, ε, Οποιοδήποτε είδου, είτε είναι tabletop, είτε είναι σε ένα video game, ενδεχομένω να σου φανεί λίγο βαρύ στην αρχή, όμω είναι τόσο έξυπνα γραμμένο, τόσο έξυπνα κατασκευασμένο, που με λίγη ε, ενασχόληση μπορεί να σου δώσει πάρα πολλά πράγματα. Και πάλι ε, επιμένω πλέον στην ηλικία που βρίσκομαι σε παιχνίδια τα οποία στηρίζονται πάρα πολύ στην, στο καλό storytelling. Δηλαδή ότι δεν είναι μόνο δράση και πάμε να φύγουμε, αλλά έχουν και κάτι να σου πούνε, σε κερδίζουν οι χαρακτήρες. Το γράψιμο των χαρακτήρων είναι τόσο καλό που νοιάζεσαι για τους χαρακτήρες. Δεν είναι άντε πάμε στο επόμενο. Άντε πάμε στην επόμενη σκηνή δράση. Άντε πάμε στον επόμενο γρίφο. Άντε πάμε στο επόμενο. Σε νοιάζουν οι χαρακτήρες. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι ε, στο βίντεο gaming και θα πω εγώ γενικότερα, αλλά γιατί μιλάμε για τα video games, σε μια εποχή όπου τα video games περισσότερα από κάθε άλλη στιγμή ε, του πρόσφατου ή του μακρινού παρελθόντος ε, είναι εμφανές ότι μπορούν να αφορούν περισσότερο, περισσότερο εύρο ηλικιών από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν. Λοιπόν, αυτά για το Baldur's Gate. Το Baldur's Gate δεν το έχω τελειώσει ακόμα, το παίζω ακόμα. Είναι ένα, δεν, δεν, δεν έχω λόγια μέχρι στιγμή. Είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι του 2023. Ε, σε άλλα, ε, έχω ένα, και δύο μικρότερε παραγωγέ που δεν είναι τριπλέ, δεν είναι από αυτέ τι παραγωγέ που ε, τι ακούσαμε μέσα στη χρονιά και λέγαμε πω πρέπει οπωσδήποτε να παιχτεί αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, είναι το Dredge α, που είναι για μένα. Ένα από τα καλύτερα ε, παιχνίδια που έχουν παραχθεί από indie developer, από ανεξάρτητο ε, developer ε, video games, την Black Salt Games. Ε, ένα παιχνίδι από Νέα, που μας ήρθε, έρχεται από τη Νέα Ζηλανδία, που μας ήρθε από τη Νέα Ζηλανδία, το οποίο φαίνεται πάρα πολύ απλοϊκό εκ πρώτη όψεω. Αφορά ε, ένα ε, παιχνίδι με έναν τύπο, εσένα δηλαδή, το χαρακτήρα, που έχει το ψαράδικό του και πηγαίνει και κάνει δουλειέ. Βρίσκοντα ε... α... ε... βρίσκοντας τις ψαρεύοντας κτλ. κτλ σε ένα γκρουπ νησιών που αποτελούν το, το, σύμπαν του παιχνιδιού. Όμως γίνεται πάρα πολύ εμφανές, από πάρα πολύ νωρίς μες το παιχνίδι, ότι υπάρχουν πάρα 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 πολλές στρώσεις από κάτω από αυτό το απλό πρέμις του παιχνιδιού. Και αυτό είναι που το κάνει τόσο ωραίο. Το Dredge είναι ένα παιχνίδι το οποίο ε... το πλησιάζει. Ε, νομίζοντας ότι θα είναι ένα φαν παιχνίδι για να περάσει η ώρα σου και αυτό το οποίο κάνει με τόση μαεστρία για ένα τόσο μικρό παιχνίδι σε σχέση με αυτά που αναφέραμε μέχρι στιγμής είναι ότι κρύβει μέσα του ένα κάρο περισσότερο στρώσεις, ένα κάρο περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία δείχνει στη βιτρίνα του. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ε, στηρίζεται πάρα πολύ ε, στο σύμπαν και τις αναφορές του HP Lovecraft, στηρίζεται πάρα πολύ ε, στο να τα μυστικά του παιχνιδιού με τον καιρό, δηλαδή δεν στα δίνει όλα με τη μία, σου αφήνει να καταλάβεις ότι υπάρχει πολύ πράγμα ακόμα να δεις, αλλά δεν στα δίνει πολύ εύκολα ε, ή βιαστικά, αυτό πιο σωστά, ε, και εν τέλει καταλήγεις με ένα παιχνίδι το οποίο ε, δεν σου γεμίζει το μάτι με τη μία, αλλά είναι από αυτά τα παιχνίδια, ένα από αυτές τις ε, ε, κατασκευές, δημιουργίες, που αν του δώσεις λίγο χρόνο θα σε ανταμείψει και με το παραπάνω, είναι το Dredge, ε, ένα ανέλπιστο δωράκι του 2023 ανέλπιστο δώρο για να παραμείνουμε στην ίδια θεματική είναι και το Dave the Diver ε, ένα παιχνίδι το οποίο και αυτό, καλά ήρθα στο Dave the Diver έχοντας παίξει στο Dredge να σας το πω έτσι ε, δεν έχει Lovecraft ε, <laughs> στοιχεία το Dave the Diver, είναι πάλι και αυτό όμως με θάλασσα και τέτοια, ήρθε ένας δίτης ε, και το παιχνίδι ουσιαστικά χωρίζεται σε δύο κομμάτια, το ένα είναι ότι βουτάει ο Dave the Diver και μαζεύει πράγματα, με τη βοήθειά σας προφανώς γιατί εσείς τον ελέγχετε, και μετά σερβίρει αυτά που βρίσκει σε ένα εστιατόριο σούσι, στο δικό σας εστιατόριο σούσι του χαρακτήρα, που και πάλι, ναι μεν, ναι, από την περιγραφή μπορεί να πιστεύετε ότι είναι ένα πάρα πολύ απλό παιχνίδι, στην πορεία όμως ξεκλειδώνει και αυτό παραπάνω στρώσεις από αυτή που φαίνονται στην περιγραφή του και μας δίνει ένα παιχνίδι που είναι ο ορισμός του παιχνιδιού που μπορεί ε, να σα ανταμείψουν με λίγη ενασχόληση, δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο είναι ε, ε, play and drop, είναι pick up and play, πείτε το όπως θέλετε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν θέλει ότι πω πω πρέπει να κάτσω τώρα να ξοδέψω μια ώρα, πω πω πρέπει να κάτσω τώρα να παίξω, να παίξω, δύο ώρες. Είναι ένα παιχνίδι από αυτά τα οποία τα έχεις στο, στα save σου, τα έχεις στους σκληρούς σου δίσκους και ασχολείσαι με αυτόν για να περάσεις καλά, για να χαμογελάσεις και να περάσει λίγο η ώρα σου ευχάριστα και να ξελαμπικάρεις λίγο. Δεν έχει άγχη, δεν έχει στρες πολλά δεν έχει στρες. Είναι όμως πολύ ωραίο. Στρες, για παράδειγμα, έχει το Amnesia The Bunker, το οποίο είναι για μένα, χωρίς να έχω παίξει το Alan Wake 2, ένα από τα καλύτερα horror games που έχω παίξει τα τελευταία χρόνια. Είναι άλλο ένα κεφάλαιο στην σειρά Amnesia της Frictional Games. Ομολογώ ότι δεν έχω παίξει τα άλλα παιχνίδια της σειράς. Το Amnesia the Bunker το ανακάλυψα κάπως τυχαία, μου το έστειλε ένα ε, φαν α, του podcast, ο οποίος λέει, ξέρω εγώ, μακάρε είναι ένα παιχνίδι τρόμου και πρέπει να το δεις. Είχα δει κάποια τρέιλερ από εδώ και από εκεί. Πάντα είμαι λίγο ε, επιφυλακτικό με τον τρόμο σε video games, γιατί θεωρώ ότι είναι, πα, ε, ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το περάσεις, δηλαδή όταν ε, ε, προσπαθείς να, να μεταφέρεις την αίσθηση τρόμου που δημιουργούν ταινίε τρόμου είναι πάντα δύσκολο όταν πρέπει να κάνει πράγματα ω παίκτη. Σε βγάζει λίγο από την ατμόσφαιρα. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βιώνω. Σε αυτή την περίπτωση, το Amnesia The Bunker δεν σε βγάζει καθόλου από την ατμόσφαιρα του παιχνιδιού. Είσαι παγιδευμένο ε, σε ένα καταφύγιο του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και πρέπει να βρει την έξοδο ε, ενώ σε κυνηγάει ένα τέρα. Και αυτό το τέρα προσελκύεται από το θόρυβο. Οποιονδήποτε θόρυβο και πιστέψτε με ω χαρακτήρα. Όλα τα πράγματα με τα οποία ε, έχετε interaction μέσα σε αυτό το καταφύγιο κάνουν θόρυβο. Αυτό έχω να σας πω μόνο. Έχω πολύ καιρό να ιδρώσω από τις αμασχάλες με ένα παιχνίδι. Έχω πολλά χρόνια να ιδρώσω τόσο πολύ από τις αμασχάλες με ένα παιχνίδι. Είναι καταπληκτικό. Είναι το πλησιέστερο πράγμα που έχω παίξει σε μια κανονική ταινία τρόμου την οποία τη βιώνει ως παίκτη. Ε, και νομίζω ότι αν όλα τα παιχνίδια τα οποία θα αναφέρω σήμερα αυτό αξίζει ένα playthrough ακόμα και για εσάς που δεν σα αρέσουν τα video games αλλά σας αρέσει πάρα πολύ ο κινηματογραφικός τρόμος λοιπόν μιλώντας για κινηματογραφικό τρόμο οπωσδήποτε να πούμε για το Dead Space το remake, εδώ ομολογώ ότι ε, είμαι λίγο bias, το Dead Space ε, είναι για μένα ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια όλων των εποχών, δεν μ' άρεσε τόσο πολύ τα sequel το original Dead Space όμως είναι λατρεμένο παιχνίδι ένα από τα παιχνίδια τα οποία το, τα περίμενα πώ και πώ να γίνουν remake για τη νέα γενιά κονσολών έγιναν επιτέλους ε, είναι η περίφημη ιστορία ενός, α, α, ενός ε, εργάτη διαστημικών σταθμών του Άιζα Κλάρκ ο οποίος ψάχνει να δει ε, εξερευνώντας ο ίδιο το USS Isimura, που είναι ένα τεράστιο διαστημόπλοιο, για να μάθει τι απέγινε και η σχέση του, η κοπέλα του, ε, η Dr. Nicole Brennan, και ε, hilarity in Σουζ, πάρα πολύ στρώμο, πολλά τέρατα, ε, πολλά jump scares. Δεν έχει τόσο αυθεντικό τρόμο όσο ε, το Amnesia the Bunker, σας το λέω, Όμω είναι ένα βίντεο ε, ένα game που πολλά χρόνια μετά... Ε, καταφέρνει και διατηρεί αυτήν την ατμόσφαιρα η οποία παίρνει πάρα πολλά και από το Original Alien και από το Event Horizon που είναι ξεκάθαρες αναφορές και των, και των δύο αυτών ταινιών μέσα σε αυτό το παιχνίδι, διατηρούνται αυτές οι αναφορές. Ε, το εντυπωσιακό είναι ότι αντί να είναι μια ξεκάθαρη αντιγραφή, ένα beat for beat remake του Original Uh, το remake του Dead Space είναι κάτι διαφορετικό, έχει κάτι διαφορετικό να πει, έχει κάτι διαφορετικό να προσφέρει σε έναν παίκτη, σε μια παίκτρια ή σε ένα player το, ο, το, το, οι οποίοι επανέρχονται σε αυτό το παιχνίδι μετά από χρόνια έχοντας παίξει το original, παραμένει τρομακτικό, παραμένει εντυπωσιακό, παραμένει, παρα, παραμένουν πολύ έντονες οι αναφορές στις ταινίε που προανέφερα και αν σας έκαναν αυτές οι δύο ταινίε καλώ. Αν δεν σα έκαναν, το παιχνίδι αυτό δεν είναι για εσά. Να πούμε δηλαδή σε αυτό το σημείο, επειδή ε, Πολλέ φορέ ε, γίνονταν αφορές σε αυτή την ταινία στο, ε, στο διαδίκτυο για το Event Horizon. Είναι μια από τι ταινίε τρόμου που θυμάμαι να βλέπω ε, η οποία είχε προκαλέσει μεγάλο έτσι break μεταξύ των φίλων μου τρομολαγνικών, οι οποίοι άλλοι λέγανε ότι είναι σκουπίδι, άλλοι λέγανε ότι είναι από τι καλύτερε ταινίε που έχουν δει. Ε, εγώ, όσο περνάνε τα χρόνια, μου αρέσει περισσότερο, ε, ίσως ίσω γιατί παίζω Σαμ Νίλ, που για μένα είναι ένα από τους αγαπημένου μου ηθοποιού σε ταινίε τρόμου, με συγχωρείτε, θα ξεράσω. Ε, όχι για τον Σαμνίλ, απλά έφαγα κάτι και μου ήρθε να το βγάλω. Με συγχωρείτε. Ε, και το, ε, το ε, Event Horizon, με συγχωρείτε, κόλλησα. Ε, παραμένει μια ταινία η οποία έχει επηρεάσει πάρα πολύ τι μεταγενέστερε ταινίε τρόμου. Ε, και είχα χαρεί πάρα πολύ όταν είχα παίξει το Dead Space γιατί οι πινελιέ του είναι εκεί. Α, και θα πω ότι είναι και μια δικαίωση κατόπιν εορτή για μια ταινία που ουδέποτε την έχουν εκτιμήσει όσο έπρεπε. Και να, αφού έγινε ένα remake για το Dead Space, εγώ θα έλεγα αν κάποιο γενναίο που δεν θα του αλλάξει τον αδόξαστο κάνει ένα ωραίο remake του Event Horizon ή ένα sequel. Ένα sequel της προκοπής όμως. Της προκοπής, παρακαλώ. Ε, τι άλλο μου έχει μείνει να αναφέρω; Μου έχει μείνει α, ε, το Dread, το είπαμε, ναι. Α, μου έχει μείνει. το το Marvels, το Marvels Midnight Suns, που είναι η δεύτερη παρουσία παιχνιδιού ε, από το σύμπαν της Marvel εδώ. Ε, ένα παιχνίδι το οποίο ε, είναι λίγο νης, είναι λίγο συγκεκριμένο για συγκεκριμένο κοινό. Ε, το Midnight Suns είναι ένα παιχνίδι με πάρα πολλούς γνωστούς χαρακτήρες, Uh, τη Marvel, έχει Iron Man, έχει Doctor Strange, έχει ένα κάρο κόσμο τέλο δηλαδή, πάντων τώρα. Έχει Ghost Rider, έχει, έχει Blade, uh, εμένα μου άρεσε εν, ενδεχομένω να αφορά ένα κοινό αρκετά πιο μεγάλο σε ηλικία. Όχι πως ε, δεν το λέει ότι οι μικροί δεν θα το καταλάβουν, αλλά περισσότερο αφορά ένα διαφορετικό τύπου gaming. Δηλαδή ε, είναι ξεκάθαρε αναφορέ από το XCOM ε, γιατί παίζεται με ένα παρόμοιο τρόπο. Είναι card based strategy game, φτιάχνει τη την στίβα σου από κάρτες και παίζεις... Om, δεν είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερα προηγμένο για τα δεδομένα του 2023 και τα δεδομένα των next gen yeah. κονσολών είναι όμως ένα παιχνίδι που αν σας αρέσει το XCOM και αν σας αρέσουν οι ήρωες της Marvel είναι ένα παιχνίδι που πρέπει οπωσδήποτε να παίξετε ασφαλώς ε... εγώ το διασκέδασα πάρα πολύ ομολογώ ότι είμαι και λίγο ε... φαν των παιχνιδιών με κάρτες και turn-based οπότε το Marvel's Midnight Suns ήταν right up my street που λένε και στο χωριό μου, ε, ε, έστω και αν ξαναλέω, από απ όλα τα παιχνίδια που έχω αναφέρει σε αυτή τη λίστα, είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι για όλους, όλες και όλα. Για κανένα λόγο. Δηλαδή, ε, 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 εάν ντε και καλά πρέπει να διαλέξετε ένα παιχνίδι να παίξετε από αυτά τα οποία ανέφερα στο σημερινό podcast, εγώ θα σας, ε, θα σας πρότεινα το Amnesia the Bunker και το Dredge. Θέλω να πω ότι το Spider-Man 2 κάπου τα ακούσατε, το Baldur's Gate 3 κάπου τα ακούσατε, το Dead Space κάπου τα ακούσατε. Αυτά τα δύο ενδεχομένως να μην τα έχετε ακούσει τόσο πολύ. Το Marvel's Midnight Suns είναι καθαρά για συγκεκριμένα fanboys αυτού του είδους. Δηλαδή Marvel και card-based games. Αυτό. Ε, αυτά, να σας πω τη μαύρη μου την αλήθεια, δεν έχω προλάβει να παίξω πάρα πολλά ε, άλλα παιχνίδια, δεν έχω προλάβει να, 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 να ασχοληθώ... Και τόσο πολύ α, α, με το gaming. Εντάξει, αρκετά είναι αυτά νομίζω. δηλαδή Δεν έχω παίξει Legend of Zelda για παράδειγμα γιατί δεν μου αρέσει το Legend of Zelda. Zelda. Δεν έχω παίξει Street Fighter. Δεν μου αρέσει το Street Fighter. Δεν έχω παίξει Resident Evil γιατί δεν είμαι πολύ μεγάλο fan. Δεν έχω παίξει καθόλου τα expansion του Cyberpunk 2077 για παράδειγμα. Ε, δεν έχω προλάβει ρε παιδιά. Δεν, δε, δε, και δεν είμαι fan και δεν έχω προλάβει και λίγο απ' όλα. Αλλά είμαι σίγουρο ότι θα έχετε και εσεί τι ε, προτάσει σα θα έχετε και εσείς τις προτιμήσεις σας, θα έχετε παίξει και εσείς κάποια παιχνίδια. Δεν πρόλαβα δυστυχώς να σας πω για επιτραπέζια όπως σας είχα υποσχεθεί και ζητώ συγγνώμη. Το μόνο που μπορώ να σας προτείνω, ε, εάν το βρείτε γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, γιατί το έχω πάρει από Kickstarter, είναι το συγκλονιστικό Heroes of Barcadia, το οποίο ε, είναι ένα drinking game, ε, το οποίο συνδυάζει στοιχεία Dungeons and Dragons και drinking game. Να σας πω μόνο ότι αντί για χαρακτήρες και φιγουρίνια έχετε ποτήρια με ζωγραφισμένες χαρακτήρες απάνω και τα hit points με συγχωρείτε γιατί φεύγει το μικρόφωνο τα hit points σας είναι ε, οι γουλιές ποτού με τις οποίες έχετε γεμίσει ε, το εν λόγω ε, ποτήρι που αφορά το χαρακτήρα σας. Ξαναλέω, το, λέγεται Heroes of Barcadia εξαιρετικό επιτραπέζιο. Δεν έχω προλάβει να κοιτάξω κάτι άλλο. Λυπάμαι. Σα είπα θα το κάνω. Τελικά δεν το έκανα. Ε, κατηγορήστε με, φτύστε με, σταυρώστε με. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ φταίω. Παραδέχομαι, σηκώνω το χέρι μου ψηλά και σα λέω ότι έκανα το λάθο. Ε, αυτά λοιπόν. Ε, για, το, ε, για τα best video games ή τα favorite video games για το 2023 από εμένα προσωπικά φαντάζομαι ότι θα έρθετε και εσείς στα σχόλια να, μας, να μου πείτε τη γνώμη σας ε, για αυτά που παίξατε ή δεν παίξατε και τους λόγους για τους οποίους παίξατε ή δεν παίξατε κάποια παιχνίδια. Λοιπόν μας μένει ένα podcast επιφυλάσσομαι για το αν θα προλάβω να το κάνω ευελπιστώ ότι θα προλάβω πριν φύγει το 2023 μέχρι τότε ε, να είστε καλά Thank you for listening. Κάπω κουτσουρεμένο σήμερα το podcast. Τι να κάνουμε, παιδιά. Ε, περισσότερα podcast, λιγότερο χρόνο. Δεν ξέρω τι νόημα έχει αυτό. Ε, ναι. Ε, Επίση, κάτι που μην το ξεχάσω που δεν έχει σχέση με Best of. Επειδή μου, μου, μου έχει σπάσει λίγο τα νεύρα. Αυτό το πράγμα με το highlight στο facebook, το καινούριο κουσούρι που, κάνουν, που κάνει ο κόσμος, που κάνει highlight. Και αναγκαστικά πρέπει να δούμε όλοι που είμαστε στη λίστα φίλων κάποιου ανθρώπου τι έχει κάνει highlight ένα meme μια μπουρδα που έχει πει. Και τι, τι, τι μπουρδολόγιο είναι αυτό καινούριο. Τι είναι αυτό που σας έχει πιάσει εσάς που το κάνετε αυτό. Γιατί. Τι, τι σας συμβαίνει. Γιατί, ξαναλέω, είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι το οποίο, με το οποίο προσπαθεί να, να ξαναπάρει μπρος το facebook. Είναι κάτι το οποίο ε, σα εκφράζει το να πρέπει να βλέπουμε το στανιό, την κάθε μπουρδα που θέλετε να, 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 δούμε. Γιατί το κάνετε αυτό στον εαυτό σα και σε εμά, δεν καταλαβαίνετε ότι το κάνετε αυτό, τρώτε ομαδικέ μουτζε, ψηφιακέ, ψηφιακέ. Μετράνε. Δεν το αντιλαμβάνεστε. Γιατί εγώ έχω δει πλέον τουλάχιστον 20-25 τέτοια με έχουν, με έχουν, ταγκάρει, δεν τα κάνω εμένα προσωπικά, ταγκάρουν όλη τη λίστα του, ξέρω εγώ, ε, για να το βλέπουμε δεν και καλά. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι είναι ο πιο εύκολος τρόπος να μπλοκαριστείτε ή μήπως αυτό θέλετε ενδεχομένως. Ε, σε κάθε περίπτωση don't do it φέδων, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν είναι πολύ έξυπνο και δεν σας τιμά ιδιαίτερο. Θέλω να πω αν θέλουμε να δούμε ε, τι βλέπετε, τι σας αρέσει και με τι γελάτε, διασκεδάζετε, προβληματίζεστε ή εξοργίζεστε μπορούμε να το δούμε ε, επισκεπτόμενοι το προφίλ σας επειδή το επιλέγουμε. Όχι επειδή μα τραβάτε με το ζόρι, σαν παιδάκι 6 χρονών που κοπανιέται μπροστά από μια βιτρίνα επειδή θέλει ένα παιχνίδι και τραβάει τη μαμά του από το χέρι και τη λέει: Μαμά, μαμά, το θέλω. Ναι, ναι. Να είστε καλά, τα λέμε μέσα στη βδομάδα λογικά. Μέχρι τότε που θα τα πούμε, ε, μισό λεπτό γιατί κόλλησε και το τηλέφωνο, ε, να είστε καλά, τσίριο, ε, bye. Ήταν το εξωφρενικά σημαντικό podcast ραντεβού την άλλη εβδομάδα. μέρα.